10 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε για τον Νικηταρά του Τουρκοφάγου. Το πραγματικό όνομα του Νικηταρά ήταν Νικήτας Ματελόπουλος. Ξέρον, η μητέρα του Σοφία Καρούτσου ήταν αδελφή της γυναίκας του Θεόδωρου Κολκοτρώνη, επομένως ήταν ανιψιός του γέρου του Μοριά. Τρίτον, ασχολήθηκε με το αρματολίκι από 11 ετών και εντάχθηκε στο μπουλούκι του περίφημου κλέφτη Ζαχαρία Βερμπιτσιώτη. Στις 12 Μαΐου, επικεφαλής 800 ανδρών συμμετείχε στην νικηφόρα μάχη στο Βαλτέτσι. Πέμπτον, στη μάχη στα Δολιανά, με μόλις 200 άντρες, αντιμετώπισε 6.000 άντρες του Κεχαγιάμπη, φωνάζοντάς τους όταν υποχωρούσαν: «Σταθείτε πέρσι να πολεμήσουμε». Έκτον, ήταν ψηλός, μελαχρινός και πολύ καλός στο άλμα και στο τρέξιμο. Σε κάποια μάχη, σφάζοντας Τούρκους, έπαθε αγκύλωση και το σπαθί κόλλησε στο χέρι του. Στη μάχη των Δερβερακίων σκότωσε 3.000 Τούρκους. Η ελληνική πολιτεία τον αντάμυψε με άδεια ασκήσεως επαιτίας. Δέκατο, πέθανε ξεχασμένος, τυφλός και πάμφτωχος, σε ηλικία 68 ετών.